στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο Μουρνάρα. Το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις για σειρά θεμάτων που είχαν εγερθεί όλο αυτό το διάστημα, τόσο όσον αφορά το ίδιο το κέντρο, τις συνθήκες για τα μέτρα υγιεινής, τα πρωτόκολλα, την διαχείριση που έτυχε η πανδημία στο κέντρο και με την οποία διαχείριση πετύχαμε όχι μόνο στην Κοκκινοτριμηθιά, αλλά και στην Κοφίνου να καταγράψουμε μηδενικά κρούσματα κορονοϊού, στη διαχείριση της φυματίωσης αλλά και της ψώρας. Απαντήσαμε ακόμα και για την παραπληροφόρηση που έγινε για το σαπούνι, για την υποτιθέμενη έλλειψη σαπουνιού και βεβαίως και σειρά θεμάτων άλλων όπως το μενού του φαγητού, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις μονάδες καραντίνας, αλλά ακόμα και τα θέματα ανηλίκων και ευαλώτων ατόμων. Ακούστηκε ότι το Μπουρνάρα δεν ήταν έτοιμο για την πανδημία. Θέλω να απαντήσω με το φιλολογικό ερώτημα, μήπως ήταν έτοιμη η Κύπρος ή μήπως ήταν έτοιμη ολόκληρη η Φίλιος. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, την οποία όμως αντιμετωπίσαμε με επιτυχία και νομίζω ότι κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος. Θα ήταν όμως χρήσιμο, επειδή ακούστηκαν διάφορα στη συζήτηση, να λεχθεί από όσους ασκούν κριτική και να απαντήσουν πού θα πρέπει να διαμένουν όλες αυτές οι εκατοντάδες των μεταναστών που φτάνουν στη δημοκρατία, εάν αμφισβητείται η ποιότητα του συγκεκριμένου κέντρου. Πού πρέπει να φιλοξενούνται μέχρι τον επαναπατρισμό τους. Πραγματικά, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να ακούσουμε ανάλογες προσεγγίσεις, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο εμείς προσεγγίζουμε το θέμα της γετοποίησης και στη Χλώρακα και στα αστικά κέντρα των πόλεων. Και μάλιστα επίκαιρον το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη και το τραγικό συμβάν το ψεσινό στη Λευκωσία. Θέλουμε λοιπόν, μαζί με την κριτική για την μεταναστευτική πολιτική που παρουσίασε η κυβέρνηση και για την οποία τα κοινοβουλευτικά κόμματα, και το έχω πει δημόσια, έχουν εκφράσει την ευαρέσκειά τους όσον αφορά τη στόχευση, να αλεχθεί εάν θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε, για παράδειγμα, την πρόθεσή μας να παρθούν τέτοια μέτρα τα οποία εμείς εκτιμούμε ότι θέτουν σε κίνδυνο μεταξύ άλλων τη δημογραφία σε αυτήν τη χώρα και βεβαίως την ασφάλεια των νομίμων κατοίκων. Ακούστηκαν διάφορα στην Επιτροπή, μέχρι και αμφισβήτηση της έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως. Θέλω, και το έχω εκφράσει και στην Επιτροπή, θεωρώ απρέπεια να εκφράζεται ιδιαίτερα από εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης κριτική με τον τρόπο που ακούστηκε για τα ευρήματα της Επιτρόπου Διοικήσεως, προφανώς γιατί δεν είχε μέσα αναφορές που βόλευαν τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Τέλος, μια αναφορά στο θέμα που ακούστηκε ως καταγγελία από ένα μέλος της ΥΠΑ της Αρμοστίας που επισκέφθηκε την περασμένη Πέμπτη το κέντρο και ελέγχθηκε ότι 3 νεαρά άτομα τα οποία βρίσκονταν στην γραμμή σύντησης για να πάρουν φαγητό παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά από ενήλικες. Θέλω να πω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι έχω ήδη δώσει οδηγίες στην υπηρεσία για άμεση διερεύνηση από μέρους μας του συγκεκριμένου συμβάντος και θα γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Αλλά την ίδια ώρα θέλω επίσης να σημειώσω ότι έγινε μια καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας του κράτους, η λειτουργή του κέντρου αγνοούσαν αυτήν την καταγγελία και ήδη είπαν ότι πρώτη φορά το άκουαν το συγκεκριμένο συμβάν. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω, εμείς δεν αγνοούμε και πολύ περισσότερο δεν προσπερνούμε ανάλογες καταγγελίες. Όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν,
οι άνθρωποι και ιδιαίτερα τα παιδιά είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας και έτσι θα το διαχειριστούμε. Όποιος και να ήταν ο καταγγέλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση, για μας είναι ακριβώς το ίδιο. Θα τύχει ακριβώς της διερεύνησης το συγκεκριμένο θέμα και σας βεβαιώ ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δημοσιοποιήσουμε και το πρόβλημα. Όμως, είπα προηγούμενα ότι άλλον είναι να ακούς μια καταγγελία, να σου διαβιβάζεται η καταγγελία και να μένεις άπραχτος, τότε ναι, κρίνεσαι και κατακρίνεσαι την ίδια ώρα. Ότι δεν έπραξες αυτό που έπρεπε να πράξεις. Στην προκειμένη περίπτωση ότι δεν μιλούμε όμως γι' αυτό. Κύριε Μέγκρα, οι καταγγελίες και εγώ σε γενικότερα δεν εμπέμπτουν μέχρι σήμερα, πρέπει να είναι 3-4 ημέρες. Πρέπει να ενεργοποιηθεί η αστυνομία, ίσω πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες. Μα για να ενεργοποιηθεί η αστυνομία θα πρέπει να το ήξερε. Ναι, ενώ δεν έπρεπε ένα συγκεκριμένο άτομο να το καταγγείλει στην αστυνομία. Νομίζω αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το υποβάλλετε στον καταγγέλλοντα. Και όχι σε εμάς. Εμείς ακούσαμε αυτόν το ακούσαμε. Ενώπιον όλων σήμερα στην Επιτροπή και επαναλαμβάνω, ακούσετε και τις τοποθετήσεις των υπολείπων. Ουσιαστικά τα τρία παιδιά είχαν συγγενείς στην Κύπρο, ίσως ήταν καλύτερο να πάνε στους συγγενείς τους. Η διαχείριση των διαμενών στο κέντρο δεν γίνεται με ό,τι δηλώσει ο καθένας. Από την ώρα που πρέπει να γίνουν διερεύνηση στοιχείων, από την ώρα που πρέπει να γίνουν δακτυλοσκοπήσεις, είναι υποχρέωση μας να τα πράξουμε αυτά. Πολύ περισσότερο δε είναι υποχρέωση μας να προχωρούμε σε διερευνήσεις στα θέματα υγείας. Ακούσατε ότι τα περιστατικά φυματίωσης, έστω και λανθάνουσας μορφής, είναι σημαντικά και αρκετά. Επομένως, πρέπει να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και στη συνέχεια υπάρχουν προϋποθέσεις για την έξοδο κάποιου ανθρώπου από το κέντρο. Άρα, δεν σημαίνει ότι επειδή μου εδήλωσες ότι έχω ένα συγγενή, θα πρέπει να σε αφήσω να φύγεις. Θα ήταν ανεύθυνο εάν οι υπηρεσίες έκαναν κάτι ανάλογο, γιατί πολύ απλά, ιδιαίτερα με παθήσεις όπως είχαμε την ψώρα, που είναι άκρος μεταδοτική, αντιλαμβάνεστε ότι απλά θα μας μετέφερε το συγκεκριμένο πρόβλημα εκτός κέντρου. Ναι, αλλά τελειώσαμε, κάποιος ήθελε να άλλο. Όσον αφορά την Επιτροπή Εσωτερικών, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να εκφράσω την ευαρέσκειά μου που έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση των τριών νομοθετημάτων της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε πολύ δρόμο, σίγουρα, αλλά είμαι βέβαιος ότι πρώτα και πάνω απ' όλα οι συμμετέχοντες συνάδελφοι, πρώην συνάδελφοι στην Επιτροπή είναι καλοί γνώστες του θέματος, τα κοινοβουλευτικά κόμματα επίσης. Είχα την ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα να συζητήσω σχεδόν με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα μακριά από τη Βουλή σε επισκέψεις στις οποίες έκανα, ακριβώς για να δούμε τις όποιες διαφοροποιήσεις ή ανησυχίες τους. Και εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει γενική και είναι γενικά παραδεκτό από όλους η αναγκαιότητα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Ο τελικός στόχος δηλαδή είναι για όλους ο ίδιος. Αυτό το οποίο είναι γεγονός ότι καταγράφεται είναι ότι καταγράφονται μια σειρά από διαφοροποιήσεις μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων και θεωρώ ότι μέσα από συζήτηση και διάλογο όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις ή οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να γεφυρωθούν. Από τη στιγμή που είμαστε ομόγνωμοι στον τελικό στόχο της αναγκαιότητας για να δώσουμε στον πολίτη μια μεταρρύθμιση η οποία θα του δώσει ποιοτικότερες υπηρεσίες σε χαμηλότερο δυνατόν κόστος, νομίζω ότι είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να συζητήσουμε εξαντλητικά για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει κίνδυνος μετά επιμέρους να ανατραπεί το σύνολο? Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος μέσα από συζητήσεις αυτού του είδους, εάν προταχθούν συγκεκριμένα θέματα, να ανατραπεί η γενικότερη προσπάθεια. Εμείς τουλάχιστον ως εκτελεστική εξουσία είμαστε στη διάθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων για να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα, να δώσουμε όποιες διευκρινήσεις χρειάζονται ακριβώς για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο.